Με κατάθεση στεφάνων και τη μαθητική παρέλαση συνεχίζονται οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο του όχι στη Θεσσαλονίκη. Πανέτοιμες και οι ένοπλες δυνάμεις με πλήρη παρουσία στρατού ναυτικού αεροπορίας για την αυριανή μεγάλη παρέλαση. Σύσσωμος ο περήφανος ελληνικός λαός στο πλευρό των στρατευμένων παιδιών και των αξιωματικών τους. Αερομαχία κορυφής με απούσα τη Νέα Δημοκρατία σήμερα στην ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή. Εξηγήσεις για τη συμφωνία αναβάθμισης των μαχητικών F-16 μετά την ερώτηση του Σταύρου Θεοδωράκη έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Μεγάλο σαπών από το πιλωτήριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διέψευσε τον Αμερικανό πρόεδρο για το κόστος και τη συμμετοχή της ΕΑΒ. Ευχάριστη η κολοτούμπα και ο ξαφνικός έρωτας για τους ήρωες πιλότους του Έλληνα Πρωθυπουργού. Θέμα χρόνου η νέα μεγάλη σφαγή στις κύριες συντάξεις από την κατοχή κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου. Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος της τρίτης αξιολόγησης του οικονομικού επιτελείου με τους δανειστές. Αγκάθιτο περίσσευμα του ΕΦΚΑ, η διάθεσή του και οι πληστηριασμοί. Προτεραιότητα η λήξη πρόθεσμης οφειλές με εντολή των διεθνών τοκογλύφων. Λίστεψαν χωρίς ίκτο τον αγροτικό κόσμο οι Μπολσεβίγοι κατσαπλιάδες της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου. Χιλιάδες αγρότες δεν πήραν ούτε ευρώ από την προκαταβολή των προγραμματισμένων επιδοτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός πληρωμών πάνω από 50.000 άνθρωποι και χιλιάδες οι περιπτώσεις κατάσχεσης των χρημάτων που περίμεναν λόγω χρεών σε δημόσιο δήμους και ταμεία. Σιγή χρήος από ΟΠΕΚΕΠΕ. Επιστολή διαμαρτυρίας και αγανάκτησης για τις παράνομες κατασχέσεις από την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων στον Πρωθυπουργό. Πολιτικοποίησε την ανικανότητά του και κάλυψε απόλυτα τον προστάτη του Υπουργό Δημόσιας Τάξης ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας. Αστήριχτες δικαιολογίες για την καθημερινά αυξανόμενη ανομία από τον αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Τσουβάλα. Ωρεοποίησε την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας και έκανε λόγο για προσπάθεια αποπροσανατολισμού της κοινωνίας από αντιπολίτευση και μέσα μαζικής ενημέρωσης ο πολιτικά της αρχηγός. Και παγκόσμιο σοκ. Ανεξαρτησία κήρυξε η Βουλή της Καταλωνίας. Αποφασισμένος για όλα ο Ραχώη. Καταιγιστικές οι εξελίξεις. Το άρθρο 155 αποφάσισε η Ισπανική κυβέρνηση. Στα πρόθυρα του εμφυλίου η χώρα. Πανηγυρισμοί και συγκίνηση από εκατοντάδες χιλιάδες Καταλανούς. Έτοιμοι να αντισταθούν μετά την απόσχηση στα μέτρα Ραχώη οι Καταλανοί πολίτες. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Παρασκευή βράδυ 27 Οκτωβρίου και σε λίγες ώρες το 1940 ο Ιταλός πρεσβευτής χτυπάει το κουδούνι του Έλληνα ηγέτη, του Ιωάννη Μεταξά, του πρωθυπουργού της χώρας τότε και ούτε λίγο ούτε πολύ τον εκβιάζει και του λέει ότι εάν δεν παραδώσεις τα κλειδιά της χώρας, εάν δεν επιτρέψεις τα ιταλικά στρατεύματα να διέλθουν διαμέσου της χώρας σου, εμείς στις 6 ώρα το πρωί θα σου κηρύξουμε τον πόλεμο. Όπως αγκουροξυπνημένοι είμαστε όλοι, έτσι και ο Ιωάννης Μεταξάς σηκώθηκε από το κρεβάτι και μόλις άκουσε αυτό, είπε απλά στον Ιταλό πρεσβευτή «Δεν έχω το δικαίωμα να δώσω τη γη μας, πρέπει να τιμήσω τους προγόνους μας, ο ελληνικός λαός πάντα περήφανος θα πολεμήσει. Εάν νομίζετε ότι πρέπει να μας κηρύξει τον πόλεμο, μολόν λαβέ τα πάτρια εδάφη». Αυτός ήταν ο ηγέτης, ο Ιωάννης Μεταξάς, αυτοί πρέπει να είναι οι σημερινοί ηγέτες. Περίπου στις 3 η ώρα το πρωί, 2.30, το αθηναϊκό ραδιόφωνο έκανε το εξής ανακοινωθέν. Σε λίγο θα το ακούσουμε αυτά, θα ακούσουμε το διάγγελμα του Ιωάννη Μεταξά. Εμείς πρέπει να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι σήμερα είχαμε τη μεγάλη μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Αύριο θα έχουμε τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Τα άρματα, τα επιστριοφόρα, τα αυτοκίνητα, ό,τι πρέπει να γίνει για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου για να τιμήσουμε την ημέρα αυτή, θα γίνει. Και πολύ καλά έκανε το Υπουργείο Άμυνας, κατά την ταπεινή μου άποψη, και δοκιμαστικές, γενικές δοκιμαστικές όλων των ελπιστριοφόρων, όλων των οχημάτων. Ας κάψαμε λίγο βενζίνη παραπάνω και λίγο καύσιμο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει και των αεροσκαφών που θα λάβουν μέρος, αλλά και αύριο για να τονωθεί
η πεποίθηση των Ελλήνων ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας ήταν, είναι και θα παραμείνουν προσιλωμένες στο καθήκον. Και το καθήκον είναι ένα. Να δούμε, να είμαστε πάντα ανεξάρτητοι και να έχουμε πάντα την ελευθερία μας. Έχουμε πολλά να σας πούμε. Έχουμε σήμερα το θέμα της Καταλωνίας, κυρίες και κύριοι. Ένα θέμα το οποίο πιστεύω θα απασχολήσει την παγκόσμια κοινή γνώμη για αρκετό χρονικό διάστημα. Το Καταλωνικό Κοινοβούλιο αποφάσισε την ανεξαρτησία της Καταλωνίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η Ισπανική κυβέρνηση, εφαρμόζοντας το άρθρο 155, δεσμεύοντας και κλείνοντας ουσιαστικά την έστω και μικρή υποψία για ανεξαρτησία της Καταλωνίας, θα υπάρξει ένα τεράστιο πρόβλημα, διότι ο λαός έχει ξεχυθεί στους δρόμους και θέλει απόσχηση, θέλει ανεξαρτησία. Εύχομαι να μην έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Εύχομαι να μην έχουμε εμφύλιο πόλεμο. Θα καλησπερίσω τη Σοφία την Παραδείση. Καλησπέρα, Σοφία. Καλησπέρα σε όλους. Θα δούμε τις εξελίξεις τώρα όσον αφορά την Ισπανία και να δούμε και πώς οι ραγδαίες αυτές εξελίξεις επηρεάσουν γενικότερα και την Ευρώπη, γιατί και επίσης αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, όσον αφορά τις εικόνες που είδαμε νωρίτερα από τη Θεσσαλονίκη για τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που έχουμε αύριο, εγώ επαναλαμβάνω όσον αφορά, είναι καλές εικόνες αυτές για το ενηθικό των Ελλήνων. Αγγίζουν όμως τα όρια της υπερβολής. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να σταθούμε. Αγγίζουν, αν θέλετε, και τα όρια της κοροϊδίας. Αν σκεφτούμε πριν από λίγα χρόνια τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας, εκπροσωπώντας τότε το ΣΥΡΙΖΑ και όχι την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και επίσης θέλω να ρωτήσω αν τα πλάνα αυτά που βλέπουμε όντως ανεβάζουν το ηθικό των Ελλήνων, αλλά οι Έλληνες ποτέ δεν αμφισβήτησαν το κύρος των ενόπλων δυνάμεων. Ποτέ δεν στράφηκαν αντίον των ενόπλων δυνάμεων. Και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτά τα πλάνα, τα έξοδα δηλαδή επίσης που κάναμε, συμβαδίζουν με τους μισθούς των στρατιωτικών, συμβαδίζουν με την κατάσταση των συνταξιούχων, συμβαδίζουν με την φορολογική λέλαπα, συμβαδίζουν με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε στρατιωτικό στην οικογένειά του. Καταλαβαίνω τις ερωτήσεις σου. Αυτά, ξέρετε, είναι αντιφατικά. Είναι κάθε πολίτη. Αλήθεια είναι αυτό που λες. Δεν υπάρχει Έλληνας που αμφισβήτησε τις ενόπλες δυνάμεις. Αυτό το ξεκαθαρίσουμε. Αλλά η άποψη δική μου είναι ότι πρέπει να τα έχουμε, πρέπει να επιδεικνύουμε τη δύναμη ισχύως. Να πάω και στο Σπύρο Σταθάκη, να τον καλησπερίσω και αυτόν. Έχουμε να πούμε πολλά σήμερα. Καλησπέρα. Θα σας δείξουμε και αρκετά πράγματα, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, πέρα από το γεγονός ότι συμφωνώ σε πολλά με τη Σοφία, εγώ θέλω να μείνω στην αυριανή μέρα, η οποία δίνει πολλαπλά μηνύματα. Έτσι. Τα οποία πρέπει να τα πάρουμε όλοι. Τιμή και δόξα λοιπόν στους εκατοντάδες χιλιάδες ανώνυμους αγωνιστές που ανέβηκαν στα βουνά της Αλβανίας και με αντίξωες συνθήκες κόντεψαν να ρίξουν τους Ιταλούς στη θάλασσα. Αλλά για να το καταφέρουν αυτό χρειάστηκαν άλλα δύο πράγματα. Ποιότητα ηγεσίας και οργανωμένο, σοφά μελετημένο επιχειρησιακό σχέδιο. Και τι θέλω να πω. Ο Ιωάννης Μεταξάς, που πολλοί βγαίνουν και λένε διάφορα, πέρα από το γεγονός ότι ήταν κυβερνήτης της χώρας, ήταν και ένα μεγάλο στρατιωτικό μυαλό από μόνος του. Με τεράστια στρατιωτική θητεία. Ή κάνω λάθος, Αντώνη. Αλήθεια. Τεράστια στρατιωτική θητεία. Και μετά... πρωθυπουργός με εκλογές. Και πρωθυπουργός. Είναι... Αλλά πάνω απ' όλα ήταν mastermind που λένε οι Άγγλοι. Όχι, επειδή Άγγλοι, μιλούν στα στρατιωτικά. Για διδάκτορες και τα λοιπά. Ναι. Καλά, άσως θα λένε ό,τι θέλουν. Και μετά τι είχαμε. Είχαμε ένα απίστευτα ποιοτικό στρατιωτικό προσωπικό. Παπάγος. Έτσι, ο αρχιστράτηγος που πήγε το επιτελείο του έστησε μια πολύ καλωστημένη παγίδα στους Ιταλούς στις πρώτες μέρες της εισβολής. Κατσιμήτρος. Μην ξεχνάμε αυτά τα ονόματα, παιδιά. Δαβάκης. Κωστάκης. Θα πούμε, και πόσοι ακόμα αξιωματικοί. Έτσι. Άρα τρία πράγματα. Ωραία. Και το κλείνω. Ενθουσιασμός και εθνικό φρόνημα. Ποιότητα ηγεσίας πολιτικής στρατιωτικής. Και άριστα οργανωμένο σχέδιο. Αυτά τα τρία στοιχεία οδήγησαν στο θαύμα του έπους του 40. Ωραία. Πάμε και στην Εφημερίδα Μακελιό. Είμαστε έτοιμοι να πούμε την καλησπέρα μας στο Στέφανο Τοχείο. Καλησπέρα, Στέφανε, και χρόνια πολλά. Καλησπέρα, κύριε Μιλωνάκη. Και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί υπάρχουν Έλληνες δημοσιογράφοι. Εγώ δεν κάνω κολακίες, ούτε ξέρετε ότι δεν είμαι γλύφτης. Σαν τον κύριο Σταθάκη, που γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Δίνω συγχαρητήρια δημόσια στον κύριο Σταθάκη, διότι ανέφερε για τον στρατηγό Κατσιμήτρο, ανέφερε ονόματα τα οποία οι νέοι Έλληνες δεν τα θυμούνται ή δεν τα γνωρίζουν και τα αγνοούν. Και θέλω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Σταθάκης, που ξέρει πολύ καλά και έχει διαβάσει την ιστορία του τόπου και του λαού μας,
Πρώτον, ότι για τη γραμμή Μεταξά, η οποία ήταν σαφώς ανώτερη από τη γραμμή Μαζινό, η οποία έπεσε σε λίγες ώρες, ο Ιωάννης Μεταξάς, μεγάλος στρατιλάτης και γνώστης άριστος του πολεμικού χάρτη της εποχής εκείνης, είχε δώσει γύρω στα 9 δισεκατομμύρια δραχμές για να χτιστεί όλο αυτό το τσιμεντένιο και σιδηρού κατασκεύασμα, το οποίο ξεκινούσε από την Ελληνοαλβανική Μεθόριο και κατέληγε στον ποταμό Αξιό και Ντέφεν. Έχω να πω λοιπόν στους νυν κυβερνώντες, τι θα έπραταν εάν ένας Γκράτσι, ένας Μουσολίνι ή ένας άλλος πολεμοκάπηλος εκείνης της εποχής τους χτυπούσε το ξημέρωμα την πόρτα και τους έλεγε παραδώστε τώρα τον τόπο, διότι αύριο το πρωί θα σας σουφλήσουμε σαν τον Αθανάσιο Διάκο. Ποια θα ήταν η απάντηση? Και μια ακόμα ερώτηση, για να μην τρώω τον χρόνο σας. Η απάντηση για αυτό... Στη μητέρα του κυρίου Τσίπρα, στην αξιαγάπητη μητέρα του κυρίου Τσίπρα, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, λέγεται Αρίστη Τσίπρα, ξέρει ότι έχει έναν γιο που είναι προδότης. Και πώς αισθάνεται? Αισθάνεται περήφανη? Αυτά. Αυτό το οποίο έκανες ερώτηση, η πρώτη σου ερώτηση, είναι η απάντηση η δική μου προς τους πολιτικούς αρχηγούς, όχι μόνο τον κύριο Τσίπρα, αλλά όλους από το 2010 μέχρι σήμερα, οι οποίοι είχαν την τύχη της χώρας στα χέρια τους και την παρέδιδε κάθε ένας με τη σειρά του στους Γερμανούς κατακτητές, που δώσανε τα κλειδιά της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Θέλω όμως να πάμε λίγο, να θυμηθούμε, κυρίες και κύριοι, αυτήν τη νύχτα, απόψε προς αύριο το πρωί, γύρω στις 2 με 2,5 ώρα, όταν το ραδιόφωνο των Αθηνών μετέδωσε το παρακάτω ανακοινωθέν. Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομαι το πρώτο ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού Στρατηγίου. Ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις προσβάλλουν από τις 5:30 πρωινής της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της Ελληνοαλβανικής Μεθορίου. Ημέτερε δυνάμεις αμήνονται του πατρίου εδάφους. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, η ανατριχύλα είναι δεδομένη που μας διακατέχει όλους. Όταν, όπως λέει πάρα πολύ σωστά, μου είπε πριν από λίγα δευτερόλεπτα ο Σπύρος Σταθάκης, ούτε την ώρα δεν τήρησαν. 6 ώρα είχε πει ο πρεσβευτής τους, 5:30 ώρα ξεκίνησαν να προσβάλλουν τις ημέτερες θέσεις. Θέλω όμως να ακούσουμε για πρώτη φορά, κυρίες και κύριοι, σπάνια το έχετε ακούσει, το διάγγελμα του τότε Πρωθυπουργού, του Ιωάννη Μεταξά. Ελληνικέ λαέ, σήμερα τα χαράματα στις 3 η ώρα, ο Ιταλός πρέσβης μου ζήτησε να τους παραδώσω τη γη μας. Μου είπε ακόμα πως αν δεν το κάνω, τα ιταλικά στρατεύματα θα μας επιτεθούν στις 6 το πρωί. Του απάντησα πως θεωρώ τόσο το αίτημα, όσο και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται, σαν κήρυξη πολέμου της Ιταλίας εναντίον της χώρας μας. Ας αποδείξουμε πως είμαστε πράγματι άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας που μας εξασφάλισαν. Όλο το έθνος ας ξεσηκωθεί σύσσωμο. Ας αγωνιστούμε για την πατρίδα μας, τις γυναίκες μας, τα παιδιά μας, τις ιερές μας παραδόσεις. Ο αγώνας είναι για την ελευθερία και την τιμή μας. Νομίζω, Σοφία, Σπύρο, νομίζω τώρα, Στέφανε. Ποτέ. Ναι. Και εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε. Επίκαιρο μετά... όσο ποτέ, λέει η Σοφία, η Παραδείσου. Είχανε μια ερώτηση προηγουμένως ο Στέφανος Οχίος. Τι θα έκαναν οι πολιτικοί ηγέτες οι σημερινοί? Νομίζω το έχουν αποδείξει τα 7 μνημόνια, τα 6 μνημόνια, τα 4 μνημόνια. Έχουμε χάσει το μέτρημα, γιατί έχουμε χάσει για το μέτρημα. Και να πω και κάτι έχουν άλλο. Έχουν αποδείξει τι έχουν κάνει από το 2010 μέχρι και σήμερα. Και το λέω... Άρα λοιπόν, και εγώ πηγαίνω στο πρώτο προβληματισμό μου, όσον αφορά τις εικόνες που είδαμε νωρίτερα με τα άρματα, σε μια χώρα που ουσιαστικά δεν είπε το μεγάλο όχι απέναντι στους δανειστές. Ούτε μας, το μικρό δεν είπε.
Τίποτα εγώ επαναλαμβάνω ότι θέλω το μεγάλο όχι να τα ακούσουμε. Ναι. Εικόνες σαν και αυτές που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην οθόνη, νομίζω ότι δημιουργούν επικοινωνιακή, αν θέλετε, κατάσταση που βολεύει τους υπουργούς για την κυβέρνηση. Μιλάς σε καμία για περίπτωση. Για τις γενικές δοκιμαστικές και το σύνολο αυτό, των ερπιστριοφόρων, αρμάτων και οχημάτων που βγαίνουν υπέρ των παρελάσεων, αν θέλετε, ανεβάζει το εθνικό. Αλλά με τη σημερινή κυβέρνηση, με όλα αυτά που έχουμε δει τα δυόμιση τελευταία χρόνια, αν θέλετε και από το 2010, νομίζω ότι δεν συμβαδίζει. Ακούσαμε το διάγγελμα. Μίλησε για αξίες, μίλησε για παραδόσεις, μίλησε για οικογένεια, για παιδιά, μίλησε για τις γυναίκες, μίλησε για την πατρίδα μας. Αυτά λοιπόν έχουν σημασία. Και ακόμη μεγαλύτερη σημασία έχει το όχι. Και θέλετε να σας πω επίσης τι με προβληματίζει. Ωραία τα άρματα. Ωραία αυτό η εικόνα που θα δούμε αύριο. Στο σχολείο τι γίνεται. Μιλήσανε για το μεγάλο όχι στους μαθητές μας. Ξέρουν τα Ελληνόπουλα τι ακριβώς συνέβη. Ο Στέφανος Χίος έδωσε συγχαρητήρια στον Σπύρο Σταθάκη και μπράβο και συγχαρητήρια από όλους μας που γνωρίζουμε την ιστορία. Οι μαθητές, η νέα γενιά, τα παιδιά που θα ουσιαστικά ανοίγουν το αύριο, γνωρίζουν τι συνέβη το 1940. Εγώ νομίζω ότι ακόμα δεν μπορούν να διατυπώσουν για ποιο λόγο δόθηκε το όχι και τι ακριβώς ήταν ο μεταξάς. Αυτή είναι η αλήθεια. Στέφανε, και Σπύρο, πες. Όχι απλά είμαι υπέρ των παρελάσεων, αλλά είχα την τιμή ως φαντάρος, νομίζω μπορώ να το πω αυτό, να έχω κάνει πολλά αιτήματα τιμής, έτσι. Και ήταν κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, σε εξύπνωνε. Και προσωπικά, σαν άνθρωπο και σε όλους πολίτες αυτής της χώρας. Αυτό όμως που βιώνουμε είναι υποκριτικό. Για μένα. Δεν έχω άρτο να μοιράσω. Κυβέρνηση. Αντιθέτως, παίρνω και τον άρτο που έχει μείνει από τους πολίτες, έτσι τον παίρνω, τον βουτάω, τον ενθαρπάζω, να δείξω θέαμα. Αυτοί οι άνθρωποι που μέχρι πριν από 2,5 χρόνια έλεγαν να καταργηθούν οι παρελάσεις. Θυμάστε τι λέγανε. Τα εξοπλιστικά, να μην υπάρχουν. Εξοπλιστικά. Παρελάσεις να καταργηθούν. Η σημαία να καταργηθεί. Η θρησκεία να καταργηθεί. Το δεν ξέρω και εγώ τι άλλο να καταργηθεί. Αν δούμε τα προγράμματα του ΣΥΡΙΖΑ από το 2008 και μετά, αυτό έλεγα. Και ξαφνικά. Μου γίνονται μεγάλες παρελάσεις. Μήπως τους φώτισε ο Θεός. Λες. Δεν ξέρω, αν έχει γίνει αυτό το θαύμα. Γιατί και με τον αρχιεπίσκοπο τελευταία βλέπω. Να το πιστέψω κι εγώ. Βεβαίως θα χαρώ αύριο που θα δω αυτή τη μεγάλη παρελάση. Προσωπικά σου λέω, σας πείρω. Θα χαρώ πάρα πολύ. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορώ να μην εντοπίσω τη μέγιστη υποκρισία κυρίως του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά και τον ΑΝΕΛ. Αλλά Στέφανε, έχουμε να πούμε κάτι για να πάμε στο θέμα το οποίο είναι συγγενές. Για να κλείσω την παρένθεση. Την εθνική, πατριωτική και εξαιρετική παρένθεση που ανοίξατε απόψε στο δελτίο σας και σας συγχαίρω, διότι κανένα άλλο δελτίο στη χώρα δεν ασχολήθηκε αυτά τα λεπτά που έδωσε για να, να δημιουργήσει μια εθνική ανάταση στους καημένους Έλληνες πολίτες. Πριν από λίγες ημέρες, κύριε Μιλωνάκη, η κόρη μου έφερε από το σχολείο της την εγκύκλιο η οποία προσδιορίζει το νέο σημεοφόρο στις παρελάσεις, δηλαδή προσδιορίζει την κοινωνία της μετριότητας. Δεν σας κρύβω ότι ένιωσα φρίκι για αυτό που μου έφερε το παιδί μου στο σπίτι και είμαι έτοιμος πραγματικά να πάω στο σχολείο και να ξεγράψω την κόρη μου από το σχολείο. Πιστέψτε με. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, και να κλείσω με αυτό, είναι ότι εγώ προσωπικά μέχρι να πεθάνω, να παραδώσω πνεύμα στον Κύριο, 4 προσωπικότητες που βλέπω τις φωτογραφίες τους, θα κάθομαι κλαρίνο, σούζα και κλαρίνο όταν τους βλέπω. Του Κολοκοτρώνη, του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, του Ιωάννου Μεταξά και του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Είτε κάποιοι με αποκαλούν φασίστα, είτε κάποιοι δεν με αποκαλούν φασίστα. Αυτά και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα να τα εκφράσω. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν τώρα στο συγγενές θέμα, το οποίο συνέβη σήμερα, κυρίες και κύριοι. Σοφία, είχαμε κάνει ολόκληρο θέμα. Είχε σηκώσει κουρνιαχτό η Νέα Δημοκρατία. Και αν θέλετε, κυρίες και κύριοι, εμπολείς, δεν έκανε και άσχημα για να έρθει το θέμα στη Βουλή με τη συμφωνία των F-16, την αναβάθμιση των F-16. 2,4 δισεκατομμύρια, είπε το Κογκρέσο και ο Ντόναλντ Τραμπ. 1,1 δισεκατομμύρια δολάρια μιλήσανε, 2,4, δηλαδή γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ μιλάει ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Καμένος. Ο κύριος Καμένος, ο οποίος τώρα συχτηρίζει, μου ήρθε τώρα στο μυαλό,
τη βασιλική οικογένεια, ενώ πριν από λίγα χρόνια πήγαινε στους βασιλικούς, στις βασιλικές τελετές και γάμους κτλ. Δηλαδή, κύριε Καμένε, λίγο τσίπα, με συγχωρείτε, αλλά λίγο τσίπα. Λοιπόν, ας έρθουμε τώρα όμως στο σοβαρό θέμα. Εδώ. Σήμερα έκανε μία επίκαιρη ερώτηση ο κύριος Θεοδωράκης, ο πρόεδρος του ποταμιού. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας στη Βουλή για να αναπαντήσει για τη συμφωνία αυτή. Μάλιστα. Πού ήταν η Νέα Δημοκρατία? Ερώτηση κάνω τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλά, δεν φωνάζατε να έρθει το θέμα στη Βουλή? Ήρθε. Ήρθε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Πρωθυπουργός, να απαντήσει. Να δικαιολογήσει. Αυτά που θέλει να δικαιολογήσει. Γιατί κανείς από τη Νέα Δημοκρατία, Σοφία, δεν παρουσιάστηκε στο κοινοβούλιο και κυρίως ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να του πει κάνετε λάθος ή δεν κάνετε λάθος? Πράγμα το οποίο όλοι πλέον, όλοι λέμε ότι η αναβάθμιση έπρεπε να έχει γίνει από το 2009 που το ζητάει η πολεμική μας αεροπορία. Και είδαμε σήμερα ένα Τσίπρα, κομμάτι. Σοφία, εγώ τον παρακολούθησα το πρωί και έπαθα την πλάκα μου. Αυτός ο άνθρωπος, λέω, μήπως άνοιξε το κεφάλι του και μπήκε η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και έγινε σοβαρός και κανονικός άνθρωπος. Είδες που σιγά σιγά σε πείθηκε εσένα ο κ. Όχι με πείθη, διότι... περισσότερο από την αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι, ναι, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση... Σωστή σύγκριση. Ναι, δεν έρχεται να κάνει αυτά σωστή τα οποία σύγκριση. Λέει πράξη. Να το στριμώξει. Λοιπόν, δεν μπορούσε. Δεν μπορούσε. Ένα κομμάτι. Εντάξει, όσον αφορά τα διαδικαστικά, ήταν επίκαιρη ερώτηση την οποία κατέθεσε ο κύριος Θεοδωράκης. Στην επίκαιρη ερώτηση, ο κανονισμός της Βουλής είναι αυστηρός όσον αφορά το χρόνο που έχει ο πολιτικός αρχηγός να θέσει την ερώτηση αλλά και να απαντήσει ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορούσε να γίνει συζήτηση. Δεν ήρθε στην Ολομέλεια, ήρθε ως μορφή επίκαιρης ερώτησης. Τώρα επικοινωνιακά, αν αυτό, αυτό δικαιολογεί την απουσία της Νέας Δημοκρατίας από το κοινοβούλιο. Συνήθως στην επίκαιρη ερώτηση πηγαίνουν αυτοί που έχουν καταθέσει την επίκαιρη. Όλοι, Σοφία, μην είναι σοβαρό θέμα. Και το αποτέλεσμα, δηλαδή θα έλεγε κάτι το πιο έντονο, αν θέλει, ο κύριο Τσίπρας και δεν θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Και τι είναι ο Γεωργιάδης? Ο κύριο Μητσοτάκης να μιλούσε. Δηλαδή, αν ζητούσε το λόγο, ότι δεν θα τον έδιναν. Επικοινωνιακά τα καταφέρει καλύτερα ο κύριο Άδωνης Γεωργιάδης τελευταίες μέρες, γι' αυτό ανέφερε το όνομά του. Νομίζω ότι μάλιστα, είμαι ξεκάθαρα απέναντι σε αυτό. Μάλιστα. Άρα το ένα κομμάτι είναι διαδικαστικά. Σήμερα το άλλο επικοινωνιακά. Δεν έχω μαζί μου τώρα, δεν μπορούσα να το βρω, Σοφία. Συγγνώμη. Είπε ο κύριος Πάγκαλος, μίλησε στα παραπολιτικά FM. Ναι. Και είπε, επειδή συγκρίνονται συνέχεια και φωνάζει ο κύριος Καμένος ότι εσείς κύριοι στη Νέα Δημοκρατία έχετε γίνει λαός τελικά εδώ. Έτσι, επειδή πήγε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και ο κύριος Βορύδης από το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Και έλεγε ο Πάγκαλος ότι στα παραπολιτικά FM στο ραδιόφωνο. Ότι μακάρι να υπήρχε πάλι η κοινοβουλευτική ομάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, εκείνη η κοινοβουλευτική ομάδα στο κοινοβούλιο και ο κ. Χαραζαφέρης. Λέω εγώ τώρα ότι δεν υπάρχει κάποιος. Άρα λοιπόν. Που εγώ να σημειώσω επίσης, η κοινοβουλευτική ομάδα του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, επειδή παρακολουθούσα και τότε ως συντάκτρια, δεν έλειπε καμία μέρα από τη Βουλή, δεν αποουσίαζε τότε καμία. Γιατί τη δικαιολογεί στη Νέα Δημοκρατία που δεν πήγαν εκεί? Ακόμα και σε επίκαιρες ερωτήσεις ήταν εκεί. Απλά σου λέω ότι διαδικασία και αιτιολογία. Η δικαιολογία έρχεται στο εξής. Έχουμε μιλήσει την προηγούμενη εβδομάδα για το μεγάλο πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας. Τα κομμάτια και ουσιαστικά η έλλειψη ενιαίας γραμμής ακόμα και για τα εξοπλιστικά. Θυμάστε ότι μέσα σε 24 ώρες ακούστηκαν 4 διαφορετικές απόψεις και θέσεις από τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Το ίδιο δεν έγινε με τους διεμφυλικούς. Το ίδιο δεν έγινε με την Τουρκική Ένωση. Για το συγκεκριμένο, μην το μπερδεύουμε, γιατί το νομοσχέδιο δεν ψηφίστηκε. Το άλλο είναι υποσυζήτηση. Άρα λοιπόν ερχόμαστε σε αυτό το θέμα. Απορεί κάποιος. Ποια από τις 4 γραμμές δηλαδή θα υιοθετήσει η Νέα Δημοκρατία και θα ακολουθήσει? Εφόσον ακόμα δεν έχει πάρθει η συγκεκριμένη απόφαση για να εφαρμοστεί και η θέση, για ποιο λόγο να εμφανιστεί? Ελάτε να δείτε τι είπε λόγους, που μίλαγε για ήρωες πιλότους ο κύριος Τσίπρας κτλ. Πρωτοφανές δηλαδή. Καλά, τώρα... Πριν από λίγα χρόνια δεν ήθελε να δει εξοπλιστικά, δεν ήθελε να δει ένοπλες δυνάμεις. Μπράβο τώρα... του. Μπορεί να έγινε επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ναι, το πιστεύω. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι είναι επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος? Εγώ επαναλαμβάνω και χρησιμοποιώ τις λέξεις του Σπύρου Σταθάκη. Εφόσον υπάρχει άκρος, υπάρχει θέαμα. Άρα λοιπόν, μέσα σε 2,5 χρόνια δεν μπορεί να γίνει τόσο μεγάλο. Αλλά η αναγκαιότητα για την αναβάθμιση του πολεμικού υλικού. Τώρα τη θυμήθηκε. Τώρα είναι πρωθυπουργός. Ωραία, και αυτό που είπε για την ΕΑΒ θα γίνει. Και μέσα σε 10 χρόνια θα γίνει. Εμείς αυτό και γιατί το οποίο να λέμε από εδώ είναι. Άρα υπάρχουν σκοτεινά σημεία στη ότι συμφωνούμε όχι στα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Τα γενικά, εκτός από την εργασία, την υποεργολαβία,
τα οποία πρέπει να αναλάβει η ελληνική αεροπορική βιομηχανία, γιατί έχουμε καταπληκτικούς επιστήμονες και μια πολύ δυνατή ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Θέλω να ακούσουμε όμως τι είπε ο κύριος Τσίπρας σήμερα στη Βουλή, για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, πώς περνάει τα μηνύματα στον κύριο Μητσοτάκη. Για πάμε να ακούσουμε. Να συμπεριλάβουμε από εδώ και στο εξής σε καμία συμφωνία αντισταθμιστικά ωφέλη. Μέσα από την κερκόπορτα των αντισταθμιστικών ωφελημάτων διακινήθηκαν μίζες. Αφήνω μονάχα μία πιθανότητα εξαίρεσης σε ό,τι αφορά την ΕΑΒ. Αυτό που με κάνει να αναρωτιέμαι ορισμένες φορές είναι ότι ορισμένοι άλλοι που αφήνουν διαρροές, σπέρνουν σκόνη δεξιά και αριστερά, μετά κρύβονται, δεν έρχονται στη Βουλή να θέσουν τα ερωτήματα αυτά. Ορίστε, το έχω άδικο. Ναι, τώρα θα μαλώσουμε τον κύριο Τσίπρα που δεν ξέρει τι να πει στην επίκαιρη ερώτηση, αφού δεν του δίνανε τον λόγο. Αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν. Μην ισοπεδώνουμε τα πάντα, γιατί ο κύριος Τσίπρας φέρει ένα μεγάλο βάρος ή ένα μερίδιο ευθύνης. Δηλαδή, εκεί πρέπει. Αν ήθελε συζήτηση. Οι ένοπλες δυνάμεις όλοι πρέπει να προστρέξουν. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι ένα μεγάλο θέμα. Τα εξοπλιστικά, η συμφωνία. Άρα λοιπόν, φέρτε στην Ολομέλεια και ενημέρωσε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ωραία. Το πιο απλό πράγμα. Ναι, 2-3 σημεία. Υπάρχει μια μεγάλη αντίφαση σε αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με αυτά που είπε ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης και σε σχέση με αυτά που γράφει και το επίσημο έγγραφο του Αμερικανικού Κογκρέσου. Είπε ότι πλέον δεν υπάρχουν αντισταθμιστικά και δεν θα ζητήσουμε αντισταθμιστικά. Μα αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Καμένος έλεγε συνέχεια αντισταθμιστικά. Ακόμα και στο έγγραφο. Είναι αυτό που λέω, ότι είναι πολιτικός ψευτράκος. Ακόμα και στο έγγραφο του Κογκρέσου. Το επίσημο έγγραφο που πήγε στο Κογκρέσο, οι Αμερικανοί κάνουν αναφορά στα αντισταθμιστικά. Ένα. Δεύτερον, τι είπε, θα εξετάσουμε την πιθανότητα εμπλοκής της ΕΑΒ. Δηλαδή, ζήσε μάη μου και άμα φας τριφύλι, έλα μου τριφύλι στη μύτη. Θα το παλέψουμε. Να το δούμε πώς αυτή η κυβέρνηση περιμένει να το παλέψει. Πάμε παρακάτω. Είσαι αισιόδοξος, μου αρέσεις. Λοιπόν, και το τρίτο, λέει, σε βάθος δεκαετίας. Συγγνώμη, ποιο εξοπλιστικό πρόγραμμα τα τελευταία 40 χρόνια, δεν πάω πιο πίσω, εξοφλήθηκε σε βάθος δεκαετίας. Στέφανε. Ποιο. Σε δύο κουβέντες θέτω δύο άξονες συζήτησης που θα προβληματίσουν τον κόσμο, γιατί δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτομέρειες. Ο πρώτος, είναι ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το αγαπημένο παιδί των Αμερικανών και με τη βούλα. ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα σημαίνει Αμερική. Και αυτό γιατί πήγε εκεί, δέχτηκε τα πάντα, τους έδωσε 2,5 δις, τους έδωσε 10.000 θέσεις εργασίας. Σε λίγο θα τους δώσει πιθανόν και τον ποπό του, σε λίγο πιθανόν να τους δώσει και κάτι ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να εκφραστώ κοσμίως για τον κύριο Πρωθυπουργό, γιατί τιμώ το θεσμό. Είναι Αμερικανάκι κατ' εντολήν και όχι κατ' επίφαση. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο τώρα, Στέφανε. Έχει τελειώσει η ιστορία. Με την αναβάθμιση των F-16 δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο. Λονάκη, είτε ήταν αναγκαία, είτε δεν ήταν αναγκαία, την έκαναν αναγκαία και την έκαναν πιθαναγκασμό και μετά τον πιθαναγκασμό την έκαναν. Εντάξει, εντολή. Αλλά ήταν αναγκαία, εντολή. Στέφανε, από το 9. Είναι εντολή. Εντολή. Θα μπορούσαν να την κάνουν την αναβάθμιση χωρίς να ξοδέψουν 2,5 δις και να πάνε να πάρουν τα σουχό. Ακούστε με λίγο, να πάνε να πάρουν τα σουχό ή να πάνε να πάρουν τα μοιράζ. Αφήστε το τώρα αυτό. Δεν μπορούν να πάρουν τίποτα άλλο. Είναι ξεκάθαρο. Έπρεπε να πάρουν και τα πήραν. Αυτά που είπε στη Βουλή σήμερα ο κ. Πρωθυπουργός είναι ασύστολα ψεύδι. Μας είπε ότι δεν έχει τελειώσει διαπραγμάτευση κλπ. Η εντολή δόθηκε, οι υπογραφές έχουν πέσει, έχουν τελειώσει όλα. Τώρα, ο βαθύτατος προβληματισμός για το δεξιό χώρο υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Διότι εδώ πέρα βλέπουμε ένα τεράστιο κενό και όχι μόνο κενό πράξης και κοινοβουλευτικής αναζήτησης, αλλά βλέπουμε και ένα τεράστιο κενό αντιπολιτευτικού λόγου. Αυτό και από σωστή, την άλλη βέβαια. Και ένα τεράστιο κενό στρατηγικής. Ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας γερμανοτραφής πολιτικός και είναι ξεκάθαρο ότι εκεί που δίνει λόγο, εκεί που παίρνει εντολή, εκεί που συνδιαλέγεται είναι η Γερμανία. Κύριε Μιλωνάκη, οι Γερμανοί δεν έχουν καμία τύχη στην παγκόσμια κυβέρνηση. Στην παγκόσμια κυβέρνηση υπάρχει ο παγκόσμιος πρωθυπουργός, ο παγκόσμιος υπουργός άμυνας και ο παγκόσμιος υπουργός οικονομικών. Όλο το ιερατείο βρίσκεται στα αμερικανικά έγκατα της γης, εντός εισαγωγικών. Ο κύριος Τραμπ είναι διαχειριστής.
διαχειριστής αυτής της παγκόσμιας κυβέρνησης. Αν τα ακούτε αυτά ως παραμύθια, λυπάμαι πολύ γιατί θα διαψευστούν. Όχι, όχι, δεν ακούμε καθόλου. Καθόλου από τις εξελίξεις θα διαψευστούμε. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει ποντάρει κάπου. Το άλογο που έχει ποντάρει όμως, δυστυχώς είναι κουτσό. Ωραία. Ο κύριος Τσίπρας το μάζεψε. Ποντάρει στην Κλίντον, ναι, γιατί ήξερε ότι θα βγει η Κλίντον. Δεν βγήκε όμως η Κλίντον και τώρα έδωσε διαπιστευτήρια στον Τραμπ. Μάλιστα. Δεν τα ακούμε, ούτε γελάμε, ούτε αμφιβάλλουμε για κάτι. Όλα είναι δεδομένα, όλα είναι πάνω στο τραπέζι, Στέφανε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι από το 2009 η ελληνική αεροπορία φωνάζει για την αναβάθμιση των F-16. Ολόκληρος ο στόλος, Στέφανε, 123 αεροσκάφη, πρέπει είτε είναι advanced, είτε είναι Block 52, είτε είναι απλά F-16, δεν μπορεί να μείνει ασυντήρητος και χωρίς να αναβαθμιστεί, διότι σε λίγο θα είναι για τα παλιοσίδερα. Δεύτερον, ναι, δεν πω, μπορούμε να δώσουμε λεφτά. Συγγνώμη. Να αγοράσουμε F-35 αυτή τη στιγμή, διότι κάνει 150 εκατομμύρια το κάθε ένα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Τρίτον, δεν μπορούμε να πάμε σε ρωσικές λύσεις, όπως είπε στο Σουκόη και τα λοιπά, διότι όλα μας τα συστήματα είναι δυτικού τύπου. Θυμίζω το πρόβλημα που υπήρχε με τους S-300, που για 10 χρόνια δεν μπορούσαν να συμβαδίσουν με την αντιεροπορική, την υπόλοιπη αντιεροπορική ομπρέλα μας. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να το συζητήσουμε εμείς στον αέρα αυτό το πράγμα, αλλά σου λέω αυτά τα οποία γνωρίζω από τα λίγα τα οποία γνωρίζω. Πάμε όμως, επειδή όλοι μας είμαστε και αγαπάμε τις ένοπλες δυνάμεις, όλοι είμαστε υπέρ της πατρίδας μας, ελευθερίας μας κτλ. Γι' αυτό φωνάζουμε. Εγώ νομίζω και πρέπει να το κλείσουμε το θέμα μένοντας αυτό που είπε η Σοφία και ο Στέφανος, ότι ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, η αντιπολιτευτική τακτική του οποίου είναι πολύ λιτή, πολύ χαμηλού επίπεδου, πολύ χαμηλών τόνων, να το κάνω απλά, και διηρημένη σε 2, 3 ή 4 στρατόπεδα, δεν γνωρίζω τι γίνεται στη Νέα Δημοκρατία, θα πρέπει ή να αλλάξει συμπεριφορά, μυαλά και προσανατολισμό, ή να παραδώσει από τώρα την αρχηγία, διότι υπάρχει πιθανότητα να πάθει κάζο η Νέα Δημοκρατία. Και με αυτό να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι εξίσου. Θέλει να πεις κάτι άλλο, Σοφία? Όχι, για να κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα που είδαμε στη Βουλή. Είχαμε επίσης και την υποσημείωση κατά κάποιο τρόπο από τον και το χαρακτηρισμό κακομοίρης του κύριου Θεοδωράκη για τα fake news. Α, ναι. Εντάξει, δεν είναι αυτό, τυχαίο. Και αυτό, όχι. Δηλαδή, εντάξει, όταν προσδιορίζει και βρίσκεται στο ελληνικό κοινοβούλιο, επίσης ξέρεις πώς πρέπει να είναι η συμπεριφορά σου και ο λόγος σου. Και επειδή το είπες αυτό, ο κακομοίρης τώρα. Ναι, και επειδή το είπε, δεν συνάδει σε αυτό που είπε και ο κύριος Τσίπρας, ότι ελάτε να συζητήσουμε και να σας ενημερώσω και να μου κάνετε ερωτήσεις. Όταν και ο ίδιος ένας πολιτικός αρχηγός που εκπέμπανε την ίδια ώρα όμως που μιλούσαν για αυτά τα θέματα, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε το γεννηματάς. Μπορούμε να δούμε παρακαλώ τον κύριο Μητσοτάκη στο γεννηματά. Σε ένα στενό περιβάλλον δημοσιονομικό, με αυστηρούς περιορισμούς στην σχέση προσλήψεων και αποχωρήσεων, το κράτος πρέπει να θέτει προτεραιότητες στις προσλήψεις. Και για μας οι προσλήψεις στον χώρο της υγείας αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα, ειδικά στο νοσηλευτικό προσωπικό. Και σε αυτή την κατεύθυνση ελπίζω να κινηθεί και η κυβέρνηση και σίγουρα θα κινηθούμε εμείς την επόμενη μέρα. Έκανα λάθος, συγγνώμη, στο νοσοκομείο Μεταξά, ήταν στο αντικαρκυνικό, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω τον Σπύρο Σταθάκη. Αλλού το θέμα. Γιατί δεν θέλω να εκνευριστώ, παραμονή. Όχι, ναι, βέβαια. Έτσι, τέτοια πριν μπει στο επιχείρημά σου, εγώ θέλω να σου πω ότι τρεις φορές έχει πάει ο Πρωθυπουργός στο Υπουργείο Υγείας και έχει ανακοινώσει προσλήψεις. Εντάξει. Άρα δεν μας είπε κάτι νέο. Καταρχάς, Σπύρο μου, είπε ο κ. Μητσοτάκης ότι η προτεραιότητα, Σπύρο, είναι. Και θέλω να το ακούσει και ο Στέφανος αυτό. Το άκουσε προφανώς. Είναι, λέει, προσλήψεις ιατρικού προσωπικού και νοσηλευτικού. Και εγώ ρωτώ τον κύριο Άδωνη τον Γεωργιάδη, το ρώτησε. 4.000 γιατρούς έδιωξε. Εγώ θυμάμαι τον Άδωνη τον Γεωργιάδη που είχε βγει και είχε κάνει την περιβόητη δήλωση σε ό,τι αφορά τις απολύσεις προσωπικού και τις μετακινήσεις και την κινητικότητα που την έχουμε βαφτίσει. Δεν θα μου κλέψει τη δόξα, ο Πόλη Τόμισε. Αυτό δεν είχε γίνει. Ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Πρέπει να φύγανε τουλάχιστον 4.000 γιατροί την περίοδο Σαμαραβουνιζέλων. Έτσι. Όταν ξεκίνησε η κινητικότητα,
και οι απολύσεις. Γιατί είχαμε απολύσεις. Τώρα έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης, μάλλον διαγράφει τα 2,5 χρόνια με αυτό που λέει. Αλλά το θέμα είναι και αυτό που λέει και η Σοφία. Δηλαδή εδώ μας κοροϊδεύουν και οι δύο πλευρές. Γιατί πάει και η κυβέρνηση κάθε και λίγο και λέει προσλήψεις, λέει. Θα κάνουμε προσλήψεις. Ποιες προσλήψεις? Δώσε τα 161 εκατομμύρια ευρώ που λείπουν στο 9 μήνο από τα νοσοκομεία και από το παιδί για να λειτουργήσουν. Να δούμε και τις προσλήψεις. Εγώ το είπα από την άποψη ότι συνήθως η αξιωματική αντιπολίτευση παρουσιάζει το εναλλακτικό σχέδιο, μία διαφορετική πρόταση. Δεν μπορεί η κυβέρνηση σήμερα και η αξιωματική αντιπολίτευση να έχει την ίδια πρόταση, να κάνει την ίδια πρόταση. Χθες έγινε σύσκεψη. Επειδή το είπε η Σοφία. Χθες έγινε σύσκεψη, Στέφανε, ήταν εδώ η κυρία Νεμοδούρα. Έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας με τον Υπουργό, τον κύριο Ξανθό, προ τι πρωτοβάθμιες μονάδες κτλ. Και ανακοίνωσαν και αυτοί 2.000 μέχρι τα Χριστούγεννα προσλήψεις. Έρχεται στην άλλη μέρα, σήμερα δηλαδή, ο κύριος Μητσοτάκης και ανακοινώνει και αυτός ότι η προτεραιότητά μας είναι οι προσλήψεις, παιδιά. Μόνο αυτό, χωρίς δηλαδή να επικεντρωθεί στα προβλήματα. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Απλά γενικά και όριστα επικεντρωθεί. Πώς τη βλέπετε τη δουλειά? Και το ξαναλέω για τρίτη στιγμή, για τρίτη φορά, να τον πειδώσει ο κόσμος, και την ίδια στιγμή που και οι δύο υποσχέτονται, παίρνουν ένα συζητάλι και αρχίζουν να προσλήψεις, τα δημόσια νοσοκομεία μας και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας υποχρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό που τρέχει κατά 161 εκατομμύρια ευρώ. Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις όταν υπάρχει υποχρηματοδότηση για τα αναγκαία, έτσι? Αυτά είναι για τις λειτουργικές δαπάνες των νοσοκομείων και του παιδί. Δεν έχεις να καλύψεις τις λειτουργικές δαπάνες. Οπότε θέλεις για ό,τι θέλεις, Στέφανε, μπορείς να παρεμβαίνεις. Θέλω να... τον ιρμό των σκέψεων. Μία κουβέντα. Πήγα προχτές, γιατί εδώ αντιμετωπίζουμε πρακτικά προβλήματα. Τα νοσοκομεία, αγαπητέ μου κύριε Μιλωνάκη και αγαπητοί συνάδελφοι, πάσχουν από τρία πράγματα. Οργάνωση, πρώτον. Δεύτερον, αίμα. Τα νοσοκομεία δεν έχουν αίμα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό? Το ξέρουμε? Γίνεται ένα δυστύχημα και ψάχνουμε να βρούμε αίμα. Τρίτον, τα νοσοκομεία δεν έχουν προμήθειες. Είναι δυνατόν κράτος ευνομούμενο και οργανωμένο, κύριε Πολάκη και κύριε Ξανθέ, να έχει στη λίστα αναμονής ονόματα για το εμβόλιο της Ιλαράς? Είναι δυνατόν να υπάρχουν 20 και 30 ονόματα στη λίστα αναμονής για το εμβόλιο της Ιλαράς στο κάθε φαρμακείο, όταν σήμερα πέθανε το πρώτο παιδάκι 11 μηνών από την Ιλαρά? Εγώ αυτά τα πρακτικά έχω να πω στον κόσμο. Ότι πήγα να πάρω για την κόρη μου τη δεύτερη, τη μικρή που είναι 4 ετών, εμβόλιο για την Ιλαρά, για να μην φωνάζω, και η φαρμακευτική εταιρεία, που νομίζω ότι είναι αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία, δεν δίνει στους προμηθευτές και στους φαρμακοποιούς εμβόλια. Και ήταν 30 ονόματα στη λίστα αναμονής. Εάν τυχόν υπάρχει έξαρση της Ιλαράς, θα πεθάνουν όλα τα παιδάκια και όλοι οι συνταξιούχοι και ηλικιωμένοι από την Ιλαρά? Αυτό να ρωτήσω μόνο και νομίζω ότι φτάνει. Μάλιστα. Θέλω να δείτε μια φωτογραφία, κυρίες και κύριοι, γιατί τα πράγματα έχουν μια ροή η οποία είναι απίστευτη. Και εμείς, μία μόνο φωτογραφία, μάλλον όχι, θα σας τη δείξω μετά. Θα σας τη δείξω μετά, γιατί είναι ολόκληρο θέμα, θα ανοίξει ολόκληρο θέμα με την ανομία η οποία επικρατεί, με την εγκληματικότητα στην πατρίδα μας. Θα το κάνουμε σε λίγο. Πάμε να πούμε την καλησπέρα μας στον κύριο Θανάση Δρούγο, τον διεθνολόγο. Καλησπέρα, κύριε Δρούγο. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα σε όλους σας. Να είστε καλά. Καταλωνία. Θέλω να δούμε πλάνα, παρακαλώ, πάρα πολύ. Από αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα, έχει βγει εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος στην Καταλωνία, σε ολόκληρη την Καταλωνία, είτε είναι Βαρκελόνη είτε είναι και άλλες πόλεις, πανηγυρίζοντας και φωνάζοντας συνθήματα κατά της ισπανικής κυβέρνησης και του Ραχώη, και ορκιζόμενοι ότι θα υπερασπίσουν και θα αντισταθούν για την ανεξαρτησία της Καταλωνίας. Τι λέτε εδώ? Μας τα είπατε προχθές ότι υπάρχει φόβος. Ο Ραχώη λέει εφαρμόζω το άρθρο 155, το οποίο άρθρο 155 σε καθεστώς κηδεμονίας θέτει ουσιαστικά. Δηλαδή ξυλώνει αστυνομία, ξυλώνει δημόσιοι υπάλληλους, βαίνει στρατό μέσα στην Καταλωνία, ναι ή όχι? Κύριε Σαΐς Αντώνη, η κατάσταση είναι δραματική, ομιχλώδης, περίεργη και τα πιο δύσκολα είναι μπροστά. Όπως είπες, μετά την απόφαση της Καταλανικής Βουλής με ψήφους 70 υπέρ 10 εναντίον και αρκετές αποχές,
ψηφίστηκε ανεξάρτητη Καταλωνία και με συνεδαφική ακεραιότητα και όχι μόνο οι τέσσερις ΔΕΗ περιοχές της Λέιλα, της Ταραγκόνια, της Ζιρόνα και της Βαρκελόνης. Άρα συνεπώς αυτή τη στιγμή έχουμε την πρώτη ενέργεια από πλευράς Πουτζεμόν και από εκεί και πέρα έχουμε και την αντίδραση της κυβέρνησης Ταχώ, η οποία είναι ψυχρό αίμα σε αυτά, δηλαδή η εφαρμογή του 155. Τώρα όμως, το 155 πούμε, είναι του συντάγματος 1978, δηλαδή μεταφρανκικού συντάγματος, δηλαδή μετά την πτώση της δικτατορίας. Τώρα τα θέματα είναι, όπως τα είπες, είναι πολύ δύσκολα. Να σου πω το εξής, εγώ παίρνω, επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα, ποια θα είναι η αντίδραση των καταλανικών μέσων μαζικής επικοινωνίας, δηλαδή τι θα κάνει το TV3, τι θα κάνει το Ράδιο Καταλωνία και τι θα κάνει η καταλανική υπηρεσία πληροφόρησης. Ένα αυτό. Δεύτερον, στα σχολεία της Καταλωνίας, αυτό δεν το ξέρει ο κόσμος, εκπαιδεύονται πάρα πολύ και σε καταλανική γλώσσα και στο πώς αυτή τη στιγμή η Καταλωνία κάποτε ήταν ανεξάρτητο κράτος. Δηλαδή η διδασκαλική ομοσπονδία πριν από λίγο είδα η UCEC, είπε ας πούμε εμείς δεν συνεργαζόμαστε καν με τη Μαδρίτη. Δηλαδή τι θα γίνει στα σχολεία και στα πανεπιστήμια της Καταλωνίας. Η τοπική πυροσβεστική υπηρεσία πριν λίγο έβγαλε ανακοίνωση και λέει εμείς δεν παίρνουμε διαταγές από τη Μαδρίτη, δεν πάει να λέει ο Ραχώρη ότι θέλει, επίσης τι λέμε στην προηγούμενη περίπτωση. Η αστυνομία που ανέφερε, υπάρχουν 17.000 μόσος, δηλαδή 17.000 αστυνομικοί Καταλανοί. Αυτοί οι Καταλανοί δεν ενήργησαν στα επεισόδια οι άνθρωποι όταν έγινε το δημοψήφισμα και δεν δέχονται τη στρατοχωροφυλακή του Ραχώρη να μπει μέσα στην Καταλωνία και να επιβάλλει την τάξη. Δηλαδή είναι άγνωστο και είδους. Μεγάλο ερωτηματικό, μεγάλο ερωτηματικό, δηλαδή η Θανάση μου για ο εμφύλιος. Πιθανόν. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Πω ένα άλλο που δεν ξέρω πώς. Οι γραφειοκράτες, θα το πω έτσι, στην Καταλωνία είναι 217.000. Αυτοί εδώ πέρα οι άνθρωποι, πολλοί έχουν ψηφίσει υπέρ της ανεξαρτησίας. Υπέρ ασμή της απόσχησης της Καταλωνίας. Για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάει ο κύριος Ρουγός για τους δημόσιους υπάλληλους. Για την κρατική μηχανή δηλαδή. Να πούμε και κάτι άλλο. 9% μόνο μέσα στην Καταλωνία, δηλαδή στις 4 επικράτειες της Καταλωνίας. Μόνο 9% είναι Μαδριλένοι. Οι υπόλοιποι είναι Καταλανοί πολίτες. Οι πλήστοι από αυτούς έχουν ψηφίσει ανεξαρτησία. Οι πλήστοι από αυτούς είναι στους δρόμους που είπες τώρα, είτε στη Ζιρόνα είτε στη Βαρκελόνη και έχουν άλλη αντίληψη. Για μένα, Αντώνη, το θέμα δεν είναι ισπανικό. Είναι λάθος των Ευρωπαίων, είναι λάθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ΝΑΤΟ είχε λίγο πριν από λίγο πιο συγκρατημένη άποψη. Είπε ότι εντάξει δεν αναγνωρίζεται η ανεξαρτησία κτλ. Αλλά πρέπει να υπάρξει διάλογος. Διότι ο κύριος Τούσκ, ο κύριος Γιουνκέρ και οι γραφειοκράτες της Ευρώπης με αυτά που έχουν κάνει έχουν δημιουργήσει σοβαρά πολύ σε κομμάτια της Ευρώπης. Και αυτή τη στιγμή ανοίγει το κουτί της Πανδώρας, το τζίνι είναι έξω από το μπουκάλι, να το πω σε πιο απλά, με αποτέλεσμα δεν ξέρουμε πού θα οδηγηθεί η κατάσταση. Γι' αυτό παραμένω ανήσυχος και θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι ανοίγουν επικίνδυνα κεφάλαια, τα οποία και για 2-3 μέρες να ησυχάσουν, δεν αποκλείεται αυτή τη στιγμή να δούμε και εξελίξεις και σε άλλες γωνιές της Ευρώπης, όπως έχει παρακμάσει η Ευρώπη σήμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση Δρούγο. Ήταν ο Θανάσης ο Δρούγος, ένας από τους πλέον έγκριτους διεθνολόγους. Στέφανε, υπάρχει προβληματισμός, τεράστιος προβληματισμός παγκόσμιος. Οι χώρες όπως η Σκωτία και πολλές χώρες και η Αμερική και η Αμερικανική κυβέρνηση κτλ. Δεν δέχονται εντός εισαγωγικών έτσι, την ανεξαρτησία της Καταλωνίας. Το ισπανικό χρηματιστήριο πέφτει αυτή τη στιγμή μείον 2,5% πριν από λίγο που μπήκαμε στο στούντιο. Οι τράπεζες ήταν στο μείον 6. Απειλούν οι τράπεζες που μας είχε πει ο Σταθάκης από εδώ ότι θα φύγουν από την Καταλωνία. Φεύγουν. Δεν απειλούν, φεύγουν. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα και κενό. Συν το άλλο που είχαμε πει από εδώ και μεταξύ μας και το είπε και ο κύριος Ρούγος, ότι μπορεί να ανοιχτούν πληγές και σε άλλα σημεία της Ευρώπης. Εγώ είχα εκφράσει στο δελτίο σας όταν αποκαλούσαμε. Εγώ δεν τον αποκάλεσα ποτέ αυτό το Μποτσδεδόν, πως λέγεται ο τύπος με το περίεργο όνομα. Ναι, Κολοτούμπα. Εγώ είχα βάλει ένα προβληματισμό και ένα τεράστιο ερώτημα αν επρόκειτο για έναν πολιτικό Κολοτούμπα και μάλιστα οι κύριοι δημοσιογράφοι Ισπανοί συνάδελφοί μας, οι οποίοι είναι ανώτεροι στο πνεύμα και στη σκέψη από εμάς τους Έλληνες δημοσιογράφους, συνέκριναν τον κύριο Ποσδεμόν με τον κύριο Τσίπρα, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι, και η Ελπαΐς και τα λοιπά βέβαια. Με την Κολοτούμπα του Καταλανού. Εδώ όμως κυρία μου, κυρία Παραδείσου, εκφράζονται σοβαροί προβληματισμοί για το τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Αυτοί οι οποίοι ξέρουν μέσα από τα πρακτόρικα κέντρα και τα κέντρα της συνωμοσιολογίας λένε ότι θα επιχειρηθεί ένας τεράστιος οικονομικός αποκλεισμός στην Καταλωνία με αποτέλεσμα να κάνουν πίσω. Και το δεύτερο που μπορεί να γίνει είναι να χυθεί αίμα. Είναι το πιο απλό να χυθεί αίμα. Αυτό αν είναι δηλαδή το αύριο ανοίξουμε τηλεόραση και δούμε 10 νεκρούς ή 20 νεκρούς, νομίζω κατά την άποψή μου ότι σε αυτή την ιστορία οι Καταλανοί θα πληρώσουν πολύ ακριβά αυτό το οποίο εγώ προσωπικώς χαίρομαι που το επιδιώκουν και χαίρομαι που το διεκδικούν. Έπρεπε ήδη να το είχαμε κάνει πρώτοι εμείς. Πρώτοι εμείς για δύο πράγματα. Για το πράγμα ότι έπρεπε ήδη να έχουμε διαλέξει με μια κυβέρνηση πατριωτική,
το δικό μας δρόμο χωρίς επιστροφή. Στην Ευρώπη. Α, λες μακριά από την Ευρώπη. Την έξοδο από το ΝΑΤΟ, την έξοδο από το ευρώ και έναν τρίτο εδώ δρόμο μιλάμε όμως για μια ωραία με την Ορθόδοξη Ρωσία. Ωραία. Εσύ μιλάς όμως για μια χώρα ενωμένη. Απέναντι από αυτή όμως γίνεται εδώ πέρα, γίνεται μια χώρα να σπάσει σε δύο κομμάτια ή πιθανόν σε τρία, είχε πει ο Σταθάκης. Μπορεί να ανοίξει. Ενωμένη. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει πάλι Βάσκη. Θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι ενωμένη χώρα. Πού τη βλέπετε ενωμένη χώρα? Η Ελλάδα είναι ένα κατακαιρματισμένο σύνολο ανθρώπων. Η πρώτη σε δύο κομμάτια. Όχι, γεωγραφικά εννοώ. Γεωγραφικά εννοώ. Εγώ εννοώ όμως πολιτισμικά. Α, πολιτισμικά και πολιτικά λες. Εντάξει. Βέβαια, μα όταν έχεις 2 με 3 εκατομμύρια, μην πω και παραπάνω, λάθρομετανάστες και... Καλά, είναι ένα θέμα, Στέφανε, το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε. Ωραία. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά είναι άλλο θέμα από αυτό το οποίο έχει γίνει σήμερα στην Καταλωνία. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε τώρα τη φωτογραφία που σας είχα πει, κυρίες και κύριοι, με τη γιαγιά των 85 χρονών, τη γιαγιούλα, την οποία τη βασάνισαν φρικτά, μα φρικτά 3,5 ώρες, καίγοντάς την ακόμα και με σίδερο δύο καθάρματα. Γιατί πρόκειται περί καθαρμάτων. Αποβρασμάτων της κοινωνίας. Δεν ξέρω αν είναι Αλβανοί, αν είναι Γεωργιανοί, αν είναι Ρώσοι, αν είναι ό,τι θέλεις, Ρουμάνοι, Έλληνες, δεν ξέρω. Σε αυτές τις περιπτώσεις το ίδιο. Κοιτάξτε τι της κάνανε της γυναίκας. 3,5 ώρες τη βασάνιζαν στην Κυψέλη για να τις πάρουν τι? 60 ευρώ, 320 σύνταξη παίρνει η γιαγιούλα. Και όταν τους ρώτησε, μάνα δεν έχετε, γιαγιά δεν έχετε, τις έσπασαν με μία γροθιά τη μύτη. Και θέλω να ρωτήσω τον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουβάλα. Κύριε Τσουβάλα, αυτή η ανακοίνωση που βγάλατε για να σώσετε το μέντορά σας και προστάτη σας τον κύριο Τόσκα, βρίσκει σύμφωνο τον εαυτό σας, τη συνείδησή σας, ή το κάνατε για την καρέκλα σας? Γιατί θέλω να πάρω σήμερα και το σκίτσο του μεγάλου αρκά, όχι μόνο για την κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, αλλά και τους κολαούζους, οι οποίοι πιστεύουν ότι επειδή τοποθετήθηκαν για ένα χρόνο, 1,5 χρόνο και κάτι μήνους, και κάτι μήνες, συγγνώμη, σε μια καρέκλα, νομίζουν ότι πιάσανε τα μαλλιά τον Πάπα, τα μαλλιά τον Πάπα, για να μην πω άλλη κουβέντα. Δεν τρέπεστε καθόλου. Πάμε να δούμε την κάρτα, παρακαλώ πολύ, με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσουβάλα να απαντάει σε αυτά το οποίο το κατηγορεί όλη η αντιπολίτευση, όλη η κοινωνία και βέβαια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παρακαλώ. Αντιλαμβανόμαστε ότι η επίθεση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αντιστροφής πραγματικότητας σε ό,τι αφορά στην αποτελεσματικότητα της ελληνικής αστυνομίας και τις πρόσφατες μεγάλες επιτυχίες ενάντια σε κάθε μορφή εγκληματικότητας. Η προσπάθεια αποπροσανατολισμού δεν θα επιτευχθεί. Τα στελέχη της αστυνομίας επιτελούν καθημερινά το καθήκον τους, τα αστυνομικά τμήματα λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών και δεν είναι ούτε θα μετατραπούν σε στρατικοποιημένες ζώνες. Με συγχωρείτε, κύριε αντιστράτηγε, καταρχάς, στρατηγέ, κύριε Κωνσταντίνε Τσουβάλα, κρίμα, επικοινωνείτε κρίμα, με το μυαλό σας. Κρίμα. Τι είναι αυτά που λέτε? Κρίμα. Για να δούμε τα πλάνα από το αστυνομικό τμήμα Πεύκης. Για να δούμε τα πλάνα από τον Ευαγγελισμό που μπαίνει όποιος θέλει μέσα, ο κάθε Ρουβίκονας. Για να δούμε τις Μολότοφ κάθε βράδυ. Για να δούμε τα εγκλήματα, το έγκλημα το οποίο αυξάνεται. Μίλησε κανένας για τους άνδρες και τις γυναίκες των σωμάτων ασφαλείας, Σοφία? Ακούστηκε να πει από κανένας κανένα κατηγορητήριο εναντίον των ανδρών και των γυναικών των σωμάτων ασφαλείας? Πάτε να καλύψετε ποιον, τον εαυτό σας, την ανικανότητά σας? Ποια? Ή να πολιτικοποιήσετε την ανικανότητά σας, αγαπητέ κύριε αρχηγέ της ελληνικής αστυνομίας, μαζί με τον άλλον, ο οποίος κάθισε σε μια καρέκλα και δεν λέει να ξεκολλήσει. Τον Τόσκα λέω. Παρακαλώ, Σοφία. Νομίζω ότι μια φωτογραφία από τη γιαγιά που δέχτηκε το χτύπημα των απάνθρωπων, αν θέλετε, ληστών μέσα στο σπίτι της και την ταλαιπωρία και το βασανιστήριο αυτό που σημειώθηκε και είδαμε στην εικόνα. Και δεν είναι και το μόνο. Και δεν, ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω. Ότι αυτό επαναλαμβάνεται σε καθημερινή βάση δυστυχώς. Αυξανόμενο δεν είναι. Σήμερα έχουμε τη συγκεκριμένη γιαγιά, που η γιαγιά και η ηλικία της νομίζω τα λέει όλα. Αύριο μεθαύριο επίσης θα έχουμε, όπως είχαμε χθες και προχθές. Εντάξει.
Πολωνία. Μία φωτογραφία λοιπόν να το στείλουμε στον αρχηγό της αστυνομίας, όπως είπες, για να δούμε τι θα μας απαντήσει. Τι φταίει δηλαδή σε αυτό το πράγμα. Τι φταίει. Ναι, Σπύρο. Στο ξεκίνημα της εκπομπής αναφέρθηκα στα τρία συστατικά της επιτυχίας. Γιαγιά, Σπύρο. Τη βλέπω και τρελαίνομαι. Ναι, ναι. Ένα λεπτό. Να μιλήσω. Λοιπόν, αναφέρθηκα στα τρία συστατικά της επιτυχίας του έπου του 40. Τι είπα. Εθνικό φρόνημα των μαχητών. Ποιότητα ηγεσίας, σχέδιο. Στην περίπτωση αυτή που συζητάμε, το φρόνημα δεν ξέρω αν υπάρχει με τις απανωτές περικοπές και την απαξίωση του προσωπικού, έτσι μιλάω για τους αστυνομικούς. Ποιότητα ηγεσίας δεν υπάρχει, είναι ανύπαρκτη όταν μου δείχνεις τέτοιες ανακοινώσεις. Και όσο για το σχέδιο, όχι απλά δεν υπάρχει σχέδιο, πολύ φοβάμαι μήπως υπάρχει κάποιο ανάποδο σχέδιο από αυτό που κανονικά πρέπει να υπήρχε. Ναι, άρα εδώ έχουμε τρία πράγματα που μας λείπουν στην ουσία. Μας λείπουν. Και κυρίως τι μας λείπει, η ποιότητα ηγεσίας, πολιτικής. Ωραία. Και φυσικής και σχέδιο. Στέφανε, το σχόλιο σου. Πολύ σύντομα, νομίζω ότι είμαι ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος και τώρα απέκτησα και παρέα εσάς, που είχα ξεκινήσει να κάνω κριτική στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας και το θυμάσαι πολύ καλά, Αντώνη Μιλουνάκη. Πριν από ένα χρόνο είχα βγάλει δημοσιεύματα, φωτογραφίες που έδειχναν ότι το αρχηγείο της αστυνομίας, της ελληνικής αστυνομίας, δεν κυβερνάται από τον κύριο Τσουβάλα. Κυβερνάται από γυναικεία μυαλά που είναι δίπλα στον κύριο Τσουβάλα και έχουν υπηρεσιακή σχέση και εξάρτηση μαζί του, για να μην παρεξηγηθώ, και κυβερνάται από ένα μικρό κλειό ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένου και του κυρίου Τόσκα. Είναι πρωτοφανές ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας, που δεν έχουμε τίποτα ανθρώπινα μαζί του, γιατί είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και ένας, αν μου επιτρέπετε, δεν πατριώτης. Δεν λέει κανένας τίποτα τέτοιο πράγμα. Όχι, και πατριώτης είναι ο κ. Τσουβάλας και είναι μια περιοχή που είναι πατριωτική κλπ. Αλλά δεν επιτρέπεται να κάνεις πολιτικές δηλώσεις όταν στις υπαγορεύουν οι πολιτικοί σου προϊστάμενοι. Αυτό σημαίνει σκύβω το κεφάλι και του φυλάω τα πόδια. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Το μόνο που έχω να πω ότι επειδή μιλάω καθημερινά με τους Έλληνες αστυνομικούς και ειδικά με τους χαμηλόβαθμους αστυνομικούς, οι οποίοι με συναντούν στον δρόμο, ανοίγουμε συζητήσεις. Με κερνάνε, τους κερνάω με καφέ και τα λέμε, είναι ότι το φρόνημα των Ελλήνων αστυνομικών δυστυχώς δεν είναι σε καλή κατάσταση. Μάλιστα. Αυτό που επισήμανε ο κ. Σταθάκης. Πρωτού πάμε σε μια δημοσκόπηση την οποία την έχουμε από την εταιρεία Mark για το πρώτο θέμα, μπορούμε να δούμε το σκίτσο του Αρκάτου. Έχουμε, παρακαλώ, εύκαιρο. Ορίστε. Αυτό είναι το πολύ πετυχημένο σημερινό σκίτσο του Αρκά. Για το πρώτο θέμα. Θα μας πάρουν τα σόβρακα, αλλά όχι την καρέκλα. Κρατούνται από την καρέκλα, τους έχουν βγάλει τα σόβρακα. Εγώ διαφωνώ. Για το χρόνο που χρησιμοποίησε. Μας πήραν, λες. Θες παρελθόν. Μας πήραν, ωραία. Το έχουν κάνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη δημοσκόπηση, παρακαλώ πάρα πολύ. Από την εταιρεία Mark, η οποία βγήκε σήμερα τώρα το βράδυ από το πρώτο θέμα. Πρόθεση ψήφου. Έχουμε μία διαφορά, Σοφία, μεγάλη. Δεν ξέρω. Μεγαλύτερη από την προηγούμενη φορά. 10,4, 26,4 με 16. Με όλα αυτά που έγιναν 10,4. Αυτό που βλέπω, Σοφία, μόνιμα παραμένει το 26-27, καρφωμένο εκεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν πάει παραπάνω. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ. Μου κάνει εντύπωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει. 16 τώρα, είχε 18. Τώρα πήγε 16. Και... Εντάξει, είναι από 15 μέχρι 17-18 ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως και η Νέα Δημοκρατία την παρουσιάζουν από 24 μέχρι 27. Εκεί είναι. Δηλαδή, δύο ολόκληρα. Άντε, να μην πούμε δύο ολόκληρα χρόνια, έναν ολόκληρο χρόνο. Τα νούμερα από όλες τις εταιρείες δημοσκοπήσεων δεν αλλάζουν. Δηλαδή, ό,τι και αν συμβεί, ό,τι και αν γίνει και ό,τι και αν γίνεται στην καθημερινότητά μας, τα ποσοστά αυτά παραμένουν σταθερά. Ελάτε να δούμε και το παρακάτω. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη στο 6,2. Στο 6,2 Δημοκρατική Συμπαράσταση, με όλα αυτά που σημειώνεται το τελευταίο διάστημα. Να δούμε μετά τον Νοέμβριο. Να το βάλουμε, παρακαλώ. 5,8 είναι η στο full screen. Να το δούμε καλά. 5,8 είναι η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή. Στο 5,8 το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τα υπόλοιπα κόμματα, παρακαλώ πολύ, να δούμε. Και το Λεβέντε και δύο κόμματα δηλαδή ουσιαστικά που δεν βάλλονται. Δύο κόμματα, και η Χρυσή Αυγή και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, που δεν βάλλονται, που δεν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Όπω βλέπετε, 5,8. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Εδώ να τη δούμε. Γιατί. Πτώση, ωραία. Εδώ κοιτάξτε. Εδώ τι είναι. Η Ένωση Κεντρών 2,6. Η Ανεξάρτητη. 1,8 οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, 1,8 το ποτάμι, 1,3... Εδώ έχουμε εξαέρωση. Εδώ.
Εκεί ενότητα. Είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά του. Μένουμε στους 5 πρώτους. Άρα μένουμε έξω από το. Μένουν έξω και η Ένωση. Δεν ξέρω, η Ένωση Κεντρών είναι στο όριο, μου φαίνεται. Έτσι. Τέλος πάντων, το ποτάμι του άλλου από οι εκλογέ ούτω ή άλλω, οι δημοσκοπήσει, να πούμε, είναι ένα εργαλείο που πηγαίνει κατευθείαν στα επιτελεία των κομμάτων. Αύριο δεν έχουμε εκλογέ, ούτε σε 2 ούτε σε 3 μήνε. Εντάξει. Επίση είναι σταθερό το γεγονό ότι η διαφορά και τα νούμερα παραμένουν ίδια. Δεν μπορώ να καταλάβω από οποιαδήποτε εταιρεία και αν γίνει δημοσκόπηση, δεν αλλάζουν τα ποσοστά. Βλέπουμε επίση ότι τα κόμματα που δεν κάνουν τίποτα μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, δεν κάνουν τίποτα, δεν παρουσιάζουν τίποτα, δεν εμφανίζουν τίποτα, παίρνουν ένα σταθερό ποσοστό. Και αυτό είναι σημαντικό και φαίνεται ότι είναι μέσα στη Βουλή. Επίσης, το χαρακτηριστικό που παραμένει είναι ο άγνωστος Χ. Ο άγνωστος Χ ποιος είναι? Ο Πρωθυπουργός που θέλουν οι Έλληνες πολίτες και το κόμμα που θα τους εκπροσωπήσει. Δεν έχει βρεθεί, καθώς κανείς δεν μπορεί να δημιουργήσει κυβέρνηση. Εγώ αυτό με τις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον από ποσοστά που παρουσιάζουν. Το μυαλό, όπως όλοι οι πολίτες, είναι ότι υπάρχει μία σταθερή κατάσταση, μία μόνιμη κατάσταση. Πέφτει λίγο ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν μπορεί να δώσει τα πάνω στη Νέα Δημοκρατία. Και πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες, το έχουμε πει Σοφία, παραμένουν μετέωροι και αυτοί δεν είναι άλλοι από τους πολίτες του πατριωτικού χώρου, οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο δεν καλύπτονται. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια δεν καλύπτουν κανένα από αυτά τα κόμματα προφανώς. Έτσι, και από όλα τα κόμματα, που έχουν ρωτήσει και τα έχουν βάλει στη δημοσκόπηση. Ακριβώς, γιατί ουσιαστικά δεν είναι μόνο τα κόμματα όχι, αυτά που εμφανίζονται. Έτσι, μιλάω για τα δύο κόμματα που παρουσιάζουν τα μεγάλα υποτίθεται. Που εστιάζουν οι εταιρείες. Δεν είναι και μεγάλα κόμματα το μου βάζει στα. Όχι, λέω για τα δύο μεγάλα τα πρόβλημα. Για παράδειγμα, και ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός που έχει και μια κοινοβουλευτική πορεία, μια θητεία και ένα παρελθόν, για ποιο λόγο να μείνει στι δημοσκοπήσει? Αυτό λέω, ότι έπρεπε να είναι όλοι. Έπρεπε να είναι και αυτοί. Λοιπόν, Στέφανε, πώς βγαίνει αύριο η εφημερίδα? Είναι και 28 Οκτωβρίου, είναι και η γιορτινή μέρα. Η μοναδική ταμπλόιτ εφημερίδα που μου κάνει έκπληξη. Που κάνει μεγάλες εκπλήξεις καθημερινά με την κυκλοφορία της. Εντάξει, εμείς εδώ πέρα είμαστε μια εφημερίδα κραυγαλαίων τίτλων που λέμε την αλήθεια στον κόσμο. Εγώ αύριο λοιπόν θεώρησα σκόπιμο μαζί με τους συνεργάτες μας να κάτσουμε γύρω από ένα τραπέζι και να βγάλουμε ένα εθνικό εξώφυλλο. Και το εθνικό εξώφυλλο δεν μπορεί να είναι παρά δύο μπαμ 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 Παπαδόπουλος Μεταξάς. Δύο μεγάλες φωτογραφίες πάνω, πέντε μικρές φωτογραφίες κάτω. Παπανδρέου κάτω, Σαμαράς, Βενιζέλος, Τσίπρας, Καμένος. Και πάνω δύο μεγάλες φωτογραφίες. Μπαμ, Παπαδόπουλος, μπαμ, Μεταξάς. Φασίστες, γενικός τίτλος, φασίστες που λάτρεψε ο λαός και το έθνος. Εάν είναι φασισμός να αγαπάς το λαό σου, να χύνεις το αίμα για την ελευθερία της πατρίδος και να έρχονται οι πρεσβευτές των εχθρών σου και να τους λες όχι στις 3 το πρωί ή να μη σκύβεις το κεφάλι στον Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο και να μην επιτρέπεις στα ανατοϊκά αεροσκάφη των Αμερικανών να πετάνε πάνω από την Ελλάδα, τότε κύριε δηλώνω ότι και εγώ είμαι φασίστας. Ευχαριστώ θερμώς. Καλή σου νύχτα, καλό Σαββατοκύριακο και χρόνια σου πολλά. Χρόνια πολλά στους φασίστες. Χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες, λοιπόν. Και οι ταμπέλες πάντως ποτέ δεν έκαναν καλό και οι χαρακτηρισμοί ακραίοι ποτέ δεν προσέφεραν καλό. Να σας ενημερώσουμε λοιπόν ότι... Άρα είμαστε προσεκτικοί. Ωραία. Να σας ενημερώσουμε ότι από τη Δευτέρα επανερχόμαστε πάλι στην κανονική μας χειμερινή ώρα. Αφού το ζητήσατε... Αυτό το ήθελαν ούτως ή άλλως. Μας πέρατε τηλέφωνο, πέρατε εδώ την ιδιοκτησία, αποφασίστηκε 9 με 10 και μισή κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή το αγαπημένο σας εκρηκτικό δελτίο. Εσείς το ζητήσατε, εμείς σας κάνουμε το χατήρι και σας ερχόμαστε και ερχόμαστε πάλι την ώρα που είπαμε και είναι η αγαπημένη σας. Ναι, γιατί πάμε πάντα μαζί με τους τηλεθεατές μας και υποστηρίζουμε αυτό που ουσιαστικά παρουσιάζουν και οι ίδιοι. Ωραία. Αλλάζει η ώρα την Κυριακή, αλλάζουμε και εμείς ώρα. Άρα λοιπόν τη Δευτέρα, 9 η ώρα ακριβώς. 9 η ώρα τη Δευτέρα, όλοι προσανατολισμένοι, 9 η ώρα. Ακριβώς. Προσέξτε το αυτό. Ακριβώς 9, το ξαναλέω. Μην μου πείτε μετά δεν σε είδαμε στις 9 παρατέταρτο. 9. 9 μέχρι 10 και μισή. Ακριβώς. 10 και μισή. Κολαγώνω λοιπόν, χορηγός μας, 2-11.